Σαφώς. Και μπορεί ο εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση, δηλαδή τι θα γίνει. Οι τρεις δήμοι θα ορίσουν τους εκπροσώπους τους. Εκεί είμαστε εμείς 56% και από 22% οι έτεροι συμμετέχοντες. Εκεί λοιπόν, όπως λέει και το καταστατικό και λέει ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες, γιατί ανώνυμη εταιρεία είναι, δεν κάνουμε το κεφαλιού μας, επιλέγουμε και ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο. Και επιλέγονται όλοι όσοι συμμετέχουν. Να θυμίσω ότι την πρώτη περίοδο, όταν συζητήσαμε το καταστατικό ίδρυσης του αναπτυξιακού οργανισμού εδώ μέσα και συζητούσαμε 6 ώρες, σας είχα πει τότε και κρατήσαμε 2 θέσεις κενές να συμμετέχει αντιπολίτευση. Γιατί εμείς επιθυμούμε και την λογοδοσία και τον έλεγχο και το αποφύγατε. Καταγεγραμμένα είναι τα πάντα, φέρτε τα λίγο και ανασύρετε τα από τη μνήμη σας. Στη μνήμη σας μάλλον. Δεν θέλατε και στο διαπαραταξιακό τα ίδια είπαμε, δεν θέλετε να συμμετέχετε. Θέλετε να επιλέξετε το δρόμο του εντυπωσιασμού. Εάν είναι η ώρα της ευθύνης τώρα, σας καλούμε να μας πείτε εάν θέλετε να συμμετέχετε στον αναπτυξιακό οργανισμό. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, απάντηση δεν μπορούμε να λάβουμε στο αν λειτουργεί αυτός ο αναπτυξιακός οργανισμός. Ένας αναπτυξιακός οργανισμός ο οποίος έχει να συνεδριάσει το Διοικητικό του Συμβούλιο από τις 22 του 2023. Με μια διαπεριφορά συνεδρίαση, στην οποία δεν έλαβαν μέρος οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουν το ΔΣ. Ένας αναπτυξιακός οργανισμός, ο οποίος πραγματικά υποτίθεται ότι είναι ο οργανισμός αυτός ο οποίος θα δώσει κομμάτι ανάπτυξης στον τόπο μας. Όμως βλέπουμε μικρά παραδείγματα, όπως είναι η ανάθεση αγοράς διαφημιστικών, να γίνονται σε μια επιχείρηση από την Παλίνη. Δεν υπήρχαν επιχειρήσεις στην ΚΟ για να απαρθούν αυτά τα διαφημιστικά. Ένα μικρό ποσό, περίπου στα 1.500 ευρώ. Θέλετε να μου πείτε ότι αυτά τα ποσά, τα διαφημιστικά, οι κούπες και οι τσάντες, δεν θα μπορούσαν να αγοραστούν από κάποια επιχείρηση εδώ στο νησί και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία? Έπρεπε να πάμε στην Παλίνη. Ένας αναπτυξιακός οργανισμός, στον οποίο έχουν ανατεθεί προγραμματικές συμβάσεις από το Δήμο, που όμως δυστυχώς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η εξέλιξή τους. Να σας θυμίσω ότι έχετε υπογράψει 2 προγραμματικές συμβάσεις για τις μελέτες των παλαιών δημοτικών σχολείων Κεφάλου και Καρδάμενας, οι οποίες εδώ και 2 χρόνια αγνοείται η τύχη τους. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Δεν θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο? Δεν λειτουργεί για μένα, όπως το βλέπω, αυτός ο αναπτυξιακός οργανισμός. Ούτε με διαφάνεια, αλλά ούτε και υπάρχει χρηστή χρήση. Επειδή ο τοξικός αυρίθης πήρε τον λόγο να μιλήσει, θα πω 2 κουβέντες. Χαίρομαι. Ναι, εντός θέματος όμως, κύριε Βρύτη. Χαίρομαι, γιατί άκουσα την τοποθέτηση του κύριου Κουχαλάκη. Πήρα απάντηση ότι αυτή η επιχείρηση, το ερώτημα, το φιλοσοφικό, κύριε Χρυσόπουλε, πείτε μας, λειτουργεί το ηρωνικό, για να κοροϊδέψουμε, ότι λειτουργεί ή δεν λειτουργεί ο ΚΟΑΝ, και βλέπω ότι είναι ενήμερος, ότι έκαμε τελευταίο συμβούλιο τον Αύγουστο, ότι έχει κάνει μελέτες, ότι χαθήκαν οι μελέτες, ότι παρακολουθεί μισθοδοσία, ότι παρακολουθεί προμήθεια υλικών από την Αθήνα. Αυτά δείχνουν, αγαπητέ κύριε Καματερέ, μη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η επιχείρηση, η απάντηση είναι μία λοιπόν, μονολεκτική. Πριν ένα χρόνο είναι όλα αυτά. Λειτουργεί. Σας πληροφορώ ότι συνεδρίασε και το Δεκέμβριο τώρα. Ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Λειτουργεί. Ωραία. Επιβεβαιώνω τον κύριο Κοκαλάκη, συμφωνώ μαζί του σε αυτά που είπε, ότι πράγματι η επιχείρηση λειτουργεί. Ευχαριστώ. Ήμουν από τους ανθρώπους ο οποίος μέσα στην παράταξη είχα εκφράσει και μία άποψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί μία τέτοια εταιρεία, μόνο και μόνο για να γίνει εταιρεία διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος. Για μένα θα ήταν ευχής έργο. Αλλά και αυτό δεν καταφέρετε να το κάνετε. Ακόμη δεν έχετε καταφέρει να συνεννοηθείτε με την Ένωση Ξενοδόχων και να δείτε τι θα κάνετε με την κενή θέση που δημιουργήθηκε με την παρέτηση της τότε Προέδρου Ξενοδόχων, της σημερινής επάρχοντης κυρίας Βίνου, η οποία ήταν εκοφαντική η παρέτηση. Το κάνατε αυτό που λέει ο λαός μας γαργάρα, αβαβά. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, δεν ξέρουμε ποιος έχει πάρει τη θέση της. Δεν ξέρω πώς μπορούμε εμείς να ψηφίσουμε συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου της ΚΟ στη Γενική Συνέλευση, εάν δεν λύσουμε τέτοια σοβαρά θέματα για την εταιρεία και να δούμε πώς λειτουργεί. Η θέση μας δεν θα είναι όχι, παρόλα αυτά θα είναι παρούσα θέση παρών και παρούσες όσες είναι οι συναδέλφοι σας. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση δεν είναι αντίθετη στο όλο εγχείρημα
της ΚΟΑΝ. Συνεπώς, εγώ περιμένω και μετέπειτα, αν θέλετε, να ορίσετε ένα εκπρόσωπό σας για να σας λυθούν όλες οι απορίες που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί. Από την άλλη, εάν παρακολουθούσατε και το διάβγεια του Δήμου, γιατί βλέπω ότι παρακολουθείτε στενά την εταιρεία, θα βλέπατε και αρκετά εντάλματα πληρωμών σε βάση προγραμματικών συμβάσεων, σε μελέτες και παραδοτέα που έχει κάνει η ΚΟΑΝ προς το Δήμο, τα έχει παραδώσει και έχουν πληρωθεί αρκετά εντάλματα, αν δεν κάνω λάθος είναι οι 6 ή 7 εντάλματα, τα οποία άλλα είναι στη μέση διαδικασίας, άλλα έχουν ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν η μη λειτουργία της ΚΟΑΝ δεν υφίσταται. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε, αλλά θεωρώ όπως και τότε που είπαμε να οριστεί ένας άνθρωπος από την αντιπολίτευση, δύο, νομίζω Δήμαρχε, δύο είναι οι κενές θέσεις, είπατε, δύο οι κενές θέσεις. Εδώ είμαστε να βάλετε, να βάλετε κάποιον μέσα και να ακούγετε και η δική σας φωνή και να ενημερώνετε και να ενημερώνεστε και ως παράταξη για τη λειτουργία και τη διοίκηση της ΚΟΑΝ.